Είχαμε και τα αποτελέσματα της νεκροτομής, τα οποία γνωρίζετε και εσείς, φαντάζομαι, και θεωρείτε ότι επιβεβαιώνουν ή ενισχύουν αυτές τις υποψίες της οικογένειας ότι πρόκειται για ιατρική αμέλεια. Κοιτάξτε, καταρχήν, κυρία Φιάσου, δεν επιβεβαιώνουν ούτε και ενισχύουν. Ενισχύουν, ναι, την άποψη της θανάτου λόγω μη φυσικών αιτίων. Ακριβώς και αυτό είναι το ερέθισμα το οποίο χρειάζεται κάποιος προκειμένου να προβεί στο δικαιοσύνη. Ναι. Με την έννοια του ότι θα διεξαχθεί θανατική ανάκριση και από τη θανατική ανάκριση θα βγει ένα μπόρισμα, στο οποίο μπόρισμα η οικογένεια της αποθανούσας μέσω του γραφείου μας, ναι, θα το αναλύσει και θα κινηθούμε κατάλληλα. Προς το παρόν, κυρία Φιάσου, δεν είναι ώρα ούτε και στιγμές δίωξης ή καταδίωξης το οποιοδήποτε. Όπως έχει αναφέρει η συνάδελφος σας, είχε γίνει η νεκροτομή από τον κύριο Ματσάκη εκ μέρους της οικογένειας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία αυτή τη στιγμή που ενισχύουν τις υποψίες. Γεννιούνται κάποια ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Mm-hmm. Όπως για ποιο λόγο δεν απεχεύθηκε η ρώτηση και για ποιο λόγο, εφόσον δημιουργήθηκε η ρώτηση, στο μετέπειτα στάδιο δεν κατέστη δυνατόν με όποια μέσα και όποια αντιδειγμένα μέσα υπάρχουν τα ιατρικά να αποφευθεί οποιαδήποτε μόλυνση. Κύριε Αλεξάνδρου, μιλάμε για την απώλεια μιας ζωής. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πόσο σοβαρό είναι αυτό από μόνο του. Από εκεί και πέρα, αυτό που ας πούμε ενόχλησε την οικογένεια ήταν τι ήταν το πρώτο πράγμα που σας είπαν όταν ήρθαν? Τους λέγανε ότι όλα είναι εντάξει. Από τις 6 Φεβρουαρίου ήταν όταν έκανε την πρώτη εγχείρηση. Ήδη δημιουργήθηκαν κάποιες επιπλοκές και βλέπουμε ότι η δεύτερη εγχείρηση έγινε στις 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή σχεδόν 10 μέρες μετά. Άρα θεωρείτε ότι εκεί υπήρξε κάποια εγκληματική αμέλεια? Αυτό ένιωσε η οικογένεια, αυτό σας έχουν πει? Να τα βάλουμε ιεραρχικά, κυρία Φιάσου. Καταρχήν η αποθανούσα μετέβη στο νοσοκομείο 6 Δευτέρου του 2017, ναι, για χείριση στομάχου μέσω της μεθόδου της λαπαροσκόπησης. Το για απώλεια πρόβλημα βάρους ή για κάτι άλλο? Για απώλεια βάρους. Μάλιστα, ωραία. Όταν βρισκόταν στο χειρουργείο, πρωτού ξεκινήσει δηλαδή η χειρουργική επέμβαση, επενέβησε η αναισθησιολόγος προκειμένου να μπει σε καταστολή για να προχωρήσει στην επέμβαση. Εκεί ακριβώς στο σημείο της αναισθησίας της παρουσιάστηκε αυτή η επιπλοκή από εκείνον το σημείο, στο οποίο προχωρώντας η επιπλοκή, την ξαναέφερε στις 15 του μήνα με επιπλοκές. Όταν λέτε για επιπλοκή από την ώρα της αναισθησίας, για ποια επιπλοκή ακριβώς μιλάτε? Για το θέμα της εισρώφησης που μας είπατε? Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ότι είχε προχωρήσει η σηψαιμία σε τέτοιο στάδιο, σε τέτοιο βαθμό, όπου έχριζε άμεση ιατρικής φροντίδας. Ακολούθως μπήκε σε καταστολή για 5 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, από που δυστυχώς ποτέ δεν ξύπνησε. Και αυτό ακριβώς είναι το ερωτηματικό της οικογένειας και γι' αυτόν τον λόγο απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο. Μάλιστα. Από πλευράς... Αναμένουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Φιάσου, τις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς και των ιατρικών φάκελων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατευθύνομαι στο ΤΑΕ προκειμένου να ζητήσουμε επίσημα των ιατρικών φάκελων, ο οποίος θα διερευνηθεί, θα μελετηθεί με τους εμπειρογνώμονες που άπτονται το ζητήματο και ακολούθως η οικογένεια θα σκεφτεί πώς θα κινηθεί. Προς το παρόν επιφυλάσσουμε όλα τα νομικά μας δικαιώματα. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Κύριε Αλεξάνδρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι χάθηκε μία ζωή. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι και οι επεμβάσεις αυτές έχουν ένα υψηλό κίνδυνο, όπως βέβαια και όλες οι επεμβάσεις. Όπως έχετε πει, θα δείτε όλα τα στοιχεία και ακολούθως θα κρίνει η δικαιοσύνη, όπως θα δούμε και σε πάρα πολύ λίγο, άλλη υπόθεση, η οποία από το 2006 βρισκόταν στο δικαστήριο, επάρθει απόφαση, η οποία δικαίωσε την οικογένεια του ασθενή και θα δοθούν αποζημιώσεις. Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο.